Ελάτε λοιπόν τώρα να συνεχίσουμε, αγαπητοί μου φίλοι, και να σας πούμε ότι ο κόσμος πολύ συγκεντρώθηκε κάτω εκεί στην πλατεία Χριστού. Γιατί ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις, οι τριήμερες, και ολοκληρώθηκαν βέβαια χθες το βράδυ του Δήμου Καλλιμνίων, με πάρα πολύ κόσμο, γονείς, παππούδες, παιδιά, μουσική, δημοτική φιλαρμονική, συγχαρητήρια στο μαέστρο και σε όλα τα παιδιά που ήταν εκεί και πάρα πολλά από τα παιδιά μας εκεί τριγύρω με τους πάγκους και τα όσα είχαν. Λοιπόν, βεβαίως στο ξεκίνημα ο κύριος Μπάμπης Πλάτσης καλωσόρισε όλο τον κόσμο, είπε τι θα γίνει και τι θα ακολουθήσει. Τον λόγο πήρε αμέσως ο Δήμαρχος κύριος Γιάννης Γκαλουζής, που έκανε και εκείνος την αναφορά του σε διάφορα δρόμενα. Επικεντρώθηκε στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού και φυσικά γύρω-γύρω μετά να δούμε τους πάγκους και τα όσα έγιναν, γιατί μετά άρχισαν οι χοροί, όπως καταλαβαίνετε, και είναι τόσο όμορφα που πραγματικά δεν μπορεί κανείς να τα διακόψει παρά μόνο να καθιερώσει μια γιορταστική μέρα όπως είναι η αυριανή για να τα καμαρώσει όλα αυτά. Όμως πάμε να δούμε όλα αυτά που προηγήθηκαν στο βίντεο που τώρα θα ακολουθήσει. Σας καλωσορίζουμε απόψε εδώ, στο 5ο συνεχόμενο Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ του Δήμου Καλλιμνίων. Είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου μας, όπου σκοπός είναι να στηρίξουμε τόσο τα σωματεία, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των σχολείων μας και ταυτόχρονα να δώσουμε αυτό το τριήμερο ένα τόνο χαράς και γιορτινό τόνο όπως ταιριάζει με τις μέρες αυτές. Τις ευχές και ευλογίες του Μητροπολίτη μας, ο οποίος είναι εκτός Καλλίμνου αυτή τη στιγμή. Να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, ειρηνικά, καλή χρονιά, με πολύ πολύ υγεία και όλα τα καλά του Θεού. Να είστε καλά. Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτησες, αγαπητά μας παιδιά, καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που βρίσκεστε σήμερα σε αυτή την χριστουγεννιάτικη γιορτή. Ίσως φέτος δεν ξεκίνησε έτσι νωρίς, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, έγιναν κάποιες αλλαγές, όμως θέλω να μεταφέρω ότι υπήρχαν πολλές ανησυχίες και υπήρχαν πολλά ερωτήματα από γονείς, αν θα γίνει τελικά η εβδομάδα αυτή που συνήθως είχαμε σε αυτόν εδώ τον χώρο. Όμως, τα Χριστούγεννα τα φετινά έχουν κάτι διαφορετικό για μας, για τον τόπο μας. Μας έχουν φέρει ένα δώρο λίγες μέρες πιο πριν και αυτό το δώρο δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι η ίδρυση της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Έχουμε εδώ μαζί μας τον Διευθυντή της Ακαδημίας, λοιπόν τον κύριο Θεοδωράκη, ο οποίος είναι δίπλα μας. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να δώσουμε ένα θερμό χειροκρότημα, λοιπόν, γιατί είναι από τους ανθρώπους ο οποίος στάθηκε δίπλα μας στις δύσκολες φάσεις, προκειμένου να καταφέρουμε αυτό το τόσο ακατόρθωτο να γίνει εύκολο και κατορθωτό μέσα σε ένα διάστημα 10-11 μηνών. Εμείς έχουμε μια σειρά, γιατί νομίζω είναι ευκαιρία και πρέπει να το πω, βλέπω αρκετά νέα παιδιά. Λίγο πρωτού έρθω εδώ, πήρα ένα τηλέφωνο από κάποιον φίλο γνωστό από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ήθελα να επιβεβαιώσω εάν πράγματι τα χρήματα των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου υπάρχουν στο όνομα του Δήμου Καλλιμνίου. Σας ανακοινώνω επομένως και σας λέω ότι τα χρήματα υπάρχουν στο λογαριασμό του Δήμου Καλλιμνίων, άρα είναι χρεωμένα, πιστωμένα, άρα περιμένουν τις μελέτες από εμάς στον κατάλληλο χώρο προκειμένου να προχωρήσουμε και στην κατασκευή του κλειστού γυμναστήριου. Υπάρχουν και μια σειρά άλλα έργα τα οποία θα ακολουθήσουν. Βέβαια αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι εμείς όσο αφορά την Ακαδημία δεν σταματάμε στη σχολή πλειάρχων. Σχεδιάζουμε τόσο με τον διοικητή της Ακαδημίας, τον κύριο Θεόφιλο Τσακάη, τόσο με τον Διευθυντή Σπουδών, αλλά και με τα πολιτικά στελέχη και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, στην λειτουργία και τμήματος μηχανικών. Είναι ο στόχος μας, είναι, είναι στρατηγική επιλογή και οφείλουμε να την φέρουμε εις πέρας.
Τελευταίο βέβαια, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω, όμως καλό είναι να λέμε και μερικά έτσι ευχάριστα. Εχθές επέστρεψε από την Γαλλία, από την Μασσαλία, η Επιτροπή του Υπουργείου με πρόεδρο της Επιτροπής, την κυρία Σαρλή Άννα. Είχαν μια συνάντηση με τον Διευθυντή και Εκπαιδευτικά Στελέχη της αντίστοιχης σχολής διτών που υπάρχει στη Μασσαλία. Είναι από τα πιο ξακουστά κέντρα στην Ευρώπη και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά και τον επόμενο μήνα θα είναι εδώ και αντιπροσωπεία από τη σχολή με τον Διευθυντή προκειμένου να προχωρήσουμε σε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας, ένα μνημόνιο συνεργασίας προκειμένου οι δυο σχολές αυτές υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας να τρέξουμε και να έχουμε πλέον και μια άλλη σχολή η οποία να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σπουδών αναβαθμισμένες και σε διάφορες κατηγορίες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Θα είμαστε το μοναδικό κέντρο, θα είμαστε επίσημα πλέον κέντρο της Ευρώπης μαζί με τα λίγα τα οποία έχει η Ελλάδα. Άρα η Κάλυμνος θα ξαναπάρει αυτό που της άξιζε και της αξίζει πιο. Λοιπόν, να είναι κέντρο σπουδών σε θέματα ναυτιλίας. Αυτό θέλω να πω, δεν θέλω να σας κουράσω. Εύχομαι σε όλους σας καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Πάνω απ' όλα αγάπη αυτές τις μέρες, αλληλεγγύη και υγεία σε όλους σας. Χρόνια πολλά.
αυτό βρίσκουμε περιβαλλοντικό πρόγραμμα πρώτου ΓΕΛ, μονοπάτια παρελθόν και μέλλον με ευχές για καλά Χριστούγεννα και τα παιδιά. Βλέπω έχουν πολλά και διάφορα εδώ φτιάξει. Τι γίνεται, παιδιά, καλησπέρα. Τι καλά φτιάξαμε, με αγνοείτε. Φτιάχνουμε στο κρασί, έχουμε και κάνια, έχουμε... Είμαι σίγουρη ότι έχει μπει και κανέλα εκεί μέσα, έτσι. Εννοείται κανέλα. Κανέλα, πάντα. Είναι πάρα πολύ ευαλές. Είμαι έτοιμη να δοκιμάσω, παρακαλώ. Εννοείται, εννοείται. Για να ακούσω τον απότερο σκοπό και στόχο. Εντάξει, εννοείται πως το κάνουμε πρώτα από όλη την εκδρομή μας και γενικά για την περιβαλλοντική μας. Που είναι πού? Που είναι η πιο υπερβολική. Πού θα έχετε επιλέξει? Το μέρος. Εντάξει, είμαστε ανάμεσα σε κάποια μέρη, δεν έχουμε ζήσει ακόμα. Α, εντάξει, ωραία, ωραία. Η Ελλάδα παντού όμορφη είναι, οπότε δεν υπάρχει. Χαίρομαι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αυτά. Ναι, ρε μου. Καλά Χριστούγεννα στην πόλη. Χριστούγεννα στην πόλη, λέω. Εδώ όπως έτσι. Ναι, εδώ είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Μια χαρά. Υπάρχει λιγάδες, υπάρχει κόσμος. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει στο κρασί, μέσα που έχουμε και κρύο τώρα. Άρα θα είσαστε το τρίμερο εδώ, έτσι. Τέλεια, τέλεια. Μπράβο, παιδιά. Εύχομαι ο στόχος να επιτευχθεί και να περάσετε καταπληκτικά και καλή πρόοδο. Μα κοιτάξτε τι ωραία πράγματα εδώ τα παιδιά. Εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε και τις επόμενες ημέρες. Θα γυρίσω για να πάρω κρασί. Γεια σας, παιδιά. Τι γίνετε, τι κάνετε, τι καλά φτιάχνατε, τι κάνετε τον άντρα, πάτε να βάψετε, σας παρακαλώ. Και είναι κάπου εδώ η μητέρα του και θα εξοργιστεί. Δεν είναι εδώ, λέει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ με προσοχή και σεβασμό. Λοιπόν, γεια σας, γεια σας. Τι κάνεις, τι σε περισσότερο στην επίδειξη. Ποιο σχολείο είμαστε? Πρώτο γενικό λύκειο. Πρώτο γενικό λύκειο, μάλιστα. Και δεν μου λες, κούκλα μου. Τι θέλουμε, να πάμε κι εμείς σε εκδρομή? Συγκεντρώνουμε χρήματα. Και τι φτιάξαμε εδώ, για να δω. Έχουμε σοκολατόπιτες. Έχουμε κρασί. Και κεκάκια. Και τι κάνουμε, κάνουμε και face baking. Και γι' αυτό ξεκινάτε από το νερό, για να έχουμε δείγμα ότι κάτι κάνουμε. Εντάξει, αγάπη μου, εντάξει, δεν πειράζει. Είναι μέρες που θα το συγχωρήσουμε, θα το αποδεχτούμε. Πού θα πάτε εκδρομή? Πού θα πάτε εκδρομή? Καστοριά. Καστοριά. Δεν ξέρετε ακόμη, δεν έχετε καταλήξει. Για γύρνω από εδώ να δω. Εντάξει, είναι ακόμη αρχή. Ωραία, θα ξανάρθω. Για πάμε πιο δίπλα. Μα τι ωραία μάτια. Καλές γιορτές, κούκλα μου. Χρόνια πολλά με υγεία, να χαίρεστε τα παιδιά σας. Και πάμε πιο δίπλα. Τι γίνεται εδώ? Hot dog, βλέπω πράγματα. Η άντα της μάνας του φαίνω. Παρακαλώ πολύ, ηρεμήστε. Τι γίνεται? Καλησπέρα. Τι καλά φτιάχνουμε. Τι έχουν φτιάξει εδώ τα παιδιά? Και έχουμε ζεστό κρασί και εδώ. Καλά, είχαμε χτίσει και όλο τον κόσμο. Όλοι κρασί ζεστό έχουν φτιάξει. Μάλιστα. Εσύ έχετε το καλύτερο, κύριε Μάγκο. Καλά. Να δώσει. Α, κατάλαβα, κατάλαβα. Έπεσε η επιστήμη εδώ και έχει σφραγίσει. Μα τι ωραία παιδιά που είσαστε. Τι παιδιά έχουμε εμείς εδώ, κουκλιά. Λοιπόν, τι τάξη είμαστε? Δευτέρα Λυκείου. Ποιου? Του πρώτου. Του πρώτου, λοιπόν. Και τι θέλουμε, να πάμε εκδρομή και εδώ? Ναι. Αυτή η εκδρομή, αυτά τα λεφτά. Και για ανακύκλωση. Ποιος ανακάλυψε τα χρήματα και με κατέστρεψε τη ζωή μας? Κυριολεκτικά, λοιπόν. Εσείς, αγαπητοί μου, κυρία Λουμπίτη, είστε καλά? Καλά. Έχω πολύ καιρό να σας δω. Τι κάνατε όλο αυτόν τον καιρό, διαβάζατε και φτιάχνατε κεκάκια? Ναι. Α, καταπληκτικά, πάρα πολύ ωραία. Γλυκό καρπούζι διαβάζω, μαρμελάδα κτινίδιο. Δηλαδή βάλατε και σε κόπο τις μητέρες να κάνουν έξτρα πράγματα. Δεν πειράζει όμως, γιατί αν το καταφέρατε θα είσαστε απίθανοι. Και σας το εύχομαι. Καλές γιορτές. Επίσης, καλλιτεχνικός σύλλογος βέβαια εδώ. Φαίνεται, το καταλαβαίνουμε, το βλέπουμε. Η πρόεδρος είναι εδώ. Καλησπέρα, τι κάνετε? Ένα παιδί, κυρία, πώς είστε? Ένα φιλί. Μα πώς μεγάλωσε το παιδί. Έλα, Γιώργο μου. Ο Γιώργος εδώ, χαλίκος, κοιτάξτε, ένας κούκλος. Πότε ήταν ένα μωράκι. Και πότε έχει γίνει τώρα ολόκληρο παλικαράκι. Να το χαίρεστε. Καλές γιορτές. Χρόνια πολλά με υγεία. Κυρία Πρόεδρε, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ. Στολισμένοι με τα ωραία σας. Με το μάτι να μην μας πιάνει, με χίλια δυο χειροτεχνίες, εκθέματα. Αλλά με ωραίο καιρό. Έτσι, με καταπληκτικά στεφάνια όπως βλέπετε. Αχ, αυτό το στεφάνι το έχω κρυμμένο, μην μου το πάρουνε. Είναι πάρα πολύ όμορφο, έτσι. Θα φανερωθεί την ώρα του τραπεζιού.
Όλα καλά. Όλα καλά. Μια ωραία νύχτα απόψε. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Μια πολύ ωραία μέρα. Έχουμε βασικά 3 χρόνια να δούμε τέτοιο καιρό. Έτσι. Είμαστε μια χαρά. Είμαστε τυχεροί. Είμαστε πολύ τυχεροί φέτος. Και περιμένουμε να είναι και οι επόμενες μέρες έτσι. Από ό,τι έχουμε δει, είναι και μέχρι και την Κυριακή καλύτερες ακόμα. Ακριβώς και νομίζω ότι και τη Δευτέρα πάμε 18 βαθμοί. Ναι, Τρίτη νομίζω χαλάει λίγο. Όχι, είπαν και τα Χριστούγεννα θα είναι. Οπότε νομίζω φιλικά τα πράγματα καλά. Θα περάσουμε όλοι όμορφα. Θα σας δούμε και αύριο βέβαια. Δεν λέμε από τώρα ευχές. Όχι, όχι, θα τα πούμε. Να είμαστε όλοι καλά. Και όταν θα ξανάρθω την Κυριακή να έχουν αδειάσει οι πάγκοι. Έτσι. Γεια στα χέρια σας. Καλά.